Οκτάβια μαζί, ούτε στην Τσεχία. Λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανή, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Όταν δεν υποδέχεσαι τους ακροατές 10 με 12 το βράδυ στην εκπομπή, τρέχεις τα πρωινά στα δικαστήρια και καλύπτεις και το ρεπορτάζ. Έχουμε τον κύριο Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού και έχουμε και αυτήν την υπόθεση, η οποία είχε δικαστική συνέχεια, διότι, κλιπ, 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 μπράβο στα παιδιά της ομάδας Δίας, τους μαγκώσανε, τους τσιμπήσανε. Ακριβώς, ναι, ναι. Υπήρξε όλη αυτή η καταγγελία από την πλευρά της μητέρας, η οποία είναι τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας αυτής, όπως ναι. Και η κατάθεση βεβαίως του ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ, όπου έγινε όλη αυτή η φερόμενη ως απόπειρα απαγωγής. Αυτή η οποία συνελήφθη τελικώς μετά την προσαγωγή της ήταν η γυναίκα η μεγαλύτερης ηλικίας, η οποία τελικά είναι 53 ετών, Ρωμά, η οποία όπως είδαμε και στο βίντεο τη μητέρα του παιδιού να καταγγέλει, την ώρα που ήταν η πιο μικρή σε ηλικία Ρωμά, προσπαθούσε να της πάρει το παιδί από το χέρι και να διαφύγει, εκείνη την ώρα εμφανίστηκε αυτή και προσπαθούσε να την πείσει ότι έγινε λάθος και μπέρδεψε τα παιδιά, το παιδί το δικό της. Άλλο παιδί θέλαμε να κλέψουμε, καταπληκτικό αυτό, ε. Ναι, ότι δεν θέλανε να κλέψουν, αλλά ότι μπερδεύτηκε γιατί είχε ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν εκείνη την ώρα, το κρατούσε αυτή η 53χρονη και ισχυρίστηκε ότι ήταν το δικό της, ότι τον μπέρδεψε με το δικό της παιδί. Αυτό βέβαια θα κριθεί από τις δικαστικές αρχές στην πορεία της έρευνας. Δεν λέω πολλά γιατί θα με κράξουν υποτιθέμενοι προοδευτικοί σε τούτην εδώ τη χώρα. Συγγνώμη, το πάντως είναι, τώρα ό,τι και να πούμε, είναι το υπαρίθμ ένα εφιαλτικό σενάριο της Ελληνίδας μάνας. Τσιγκάνι μου κλέβουν το παιδί από το σούπερ μάρκετ. Και θα σας πούνε και ότι... του πατέρα, ναι, όντως. Σωστός ο άλλος από πάνω, σωστός. Και θα σας πούνε ότι είσαστε ρατσιστής. Είμαι. Ξέρετε, αυτό που γίνεται με τα κυκλώματα που μέχρι στιγμής ξέραμε από τις γειτονικές χώρες που απήγαγαν παιδιά. Δεν είμαι, και είναι δεδομένο. Ναι, 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 και είναι δεδομένο. Δεν περιμέναμε ότι θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί όλες αυτές οι φήμες που υπήρχαν μέχρι τώρα ναι. ήταν φήμες, δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία ότι υπήρχαν okay. προσπάθειες απαγωγής. Έχουν γίνει διάφορες παρανομίες και δυστυχώς όλοι αυτοί περιέργως πώς αθωώνονται. Ναι. Παρόλο που δεν έχουν υπό στον ηλιομήρα, παρόλο που. Μεγάλο δικηγόρο, μεγάλο διάφοροι κυκλώματα, mm-hmm. τα οποία τα έχουμε καταγγείλει στην δικαιοσύνη. Που δεν έχει να κάνει με τους Ρωμά, έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι περάνω των Ρωμά. Πιο ψηλά. Οπότε η όποιη Ρωμά είναι το τελευταίο, όπως το λέω, στην αλυσίδα. Ακριβώς. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του, να κοροϊδεύει ένα σύστημα ολόκληρο και να βγάζει παράνομα χαρτιά και να κάνει όλες τις διαδικασίες. Εδώ ανθρώπους που τέλος πάντων τους εκλέγουμε σε αξιώματα. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώσαμε με το αναζητήσεων το συμβάν. Ό,τι συνέβη, ότι ναι. γιατί μπορεί, ξέρετε, καμιά φορά να συμβαίνουν πράγματα που είναι διαφορετικά από αυτά. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς είπαμε ότι έχουμε το πρώτο κρούσμα που επιβεβαιώνεται. Γιατί ναι. είχαμε καταγγελίες στο παρελθόν, αλλά δεν μας επιβεβαιωνόντουσαν και δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει πανικός. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή, παρόλο που το παιδάκι αυτό του είχε πει η μαμά να προσέχει τον κακό λύκο, δεν περίμενε ότι ο κακός λύκος θα είναι ο ένας άνθρωπος που θα προσπαθεί να το πάρει. Και φυσικά έβαλε στριγλιές, κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι. Και βρέθηκε στο προάβλιο. Πρέπει να σας πω ότι το παιδάκι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Επόμενο, είναι 3χρονών παιδάκι που ξαφνικά βρήκε έναν άνθρωπο. Αντί για κακό λύκο, βρήκε έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος συνήθως τον εμπιστευόμαστε. Είναι άνθρωπος, δεν είναι κακός λύκος. Λοιπόν, και έχουν πάθει όλη η οικογένεια και έχουν πρόβλημα. Και για να μην πάθουν όμως και άλλες οικογένειες, θα πρέπει να ζητήσουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι θα πούμε στα παιδιά. Έχουμε ψυχολόγους εμάς στο 1056 που μπορούν να πάρουν και να μιλήσουν. 1056. Προκειμένου είναι γραμμή 24 ώρες, έχουν και το 116.000 που είναι η γραμμή για τις εξαφανίσεις. Οπότε πριν πούν οτιδήποτε στα παιδιά τους, πριν το τρομοκρατήσουν, ανάλογα την ηλικία, αυτό κάνουμε μάλιστα στα σχολεία. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα κύριε Γιαννόπουλε, μπορεί να μου το πείτε αφελές αυτό, αλλά εγώ την αφελεία μου την έχω αποδείξει στην πράξη. Ότι ισχύει δηλαδή, όχι ότι δεν ισχύει. Ναι. Τι να το κάνουν το παιδί. Δηλαδή, οκ, okay, σου παίρνουν το παιδί. Και μου λέτε εσείς ότι και η Ρωμά, δηλαδή η Ρωμ αυτή η γυναίκα. Είναι ουσιαστικά το κάτω-κάτω-κάτω-κάτω μέρος μιας αλυσίδας που ξεκινάει από αλλού. Που δεν πλησιάζονται αυτοί. Που δεν πλησιάζονται από ανθρώπους που σταθώνονται, ότι πηγαίνουν και παραδόξως κανείς δεν... Τι να το κάνουν, δηλαδή, σου κλέβουν το παιδί, ομιγέννητο. Τι θα στο κάνουν. Υπάρχει ανταλλαγή παιδιών. Υπάρχει παγκόσμια απελησία παιδιών. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Μιλάμε για τις βαλκανικές χώρες τώρα. Και μιλάμε για τις βαλκανικές χώρες που έχονται εισαγωγή στην Ελλάδα. Okay. Τώρα. Όταν...